Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Με χρηματοδοτική ασφυξία απειλείται η χώρα στα 7,3 δις το κενό σε αναζήτηση λύσης για τις οφειλές του Μαρτίου η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε απλά να δώσει αυτά τα χρήματα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως μερική αποπληρωμή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Πάνω από 12 δις πέταξαν από τις τράπεζες χρήματα μόνο με πρόγραμμα, διαμηνύει ο Ντράγκη. Βρείτε τα γρήγορα με τους εταίρους στο μήνυμα Στουρνάρα. Πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, ώστε να καταλήξουμε σύντομα σε μια αμοιβαίως εποφελή τελική συμφωνία. Με πάγωμα της παράτασης αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, απειλεί ο Σόιμπλε. Αύριο η ψηφοφορία στη Γερμανική Βουλή. Θετική σήμερα η πρόβα Τζενεράλε. Ρογμές και ηχηρές διαφωνίες στο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία με τους εταίρους, προβληματισμός και αντιφατικές δηλώσεις για την κύρωσή του από τη Βουλή. Σύγχυση στην κυβέρνηση για φόρους και δημοσιονομικό κενό. Γιατί πάει πίσω η κατάργηση του έμφυα, τι θα γίνει με τις 100 δόσεις και το αφορολόγητο. Ταυτοποιήθηκε ο Δήμιος των Τζιχαντιστών. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής των αποκεφαλισμών και των βίντεο της φρίκης. Αντιμέτωπη με τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, τώρα η κυβέρνηση, την ώρα που καταβάλλεται προσπάθεια να κατευναστούν οι αντιρρήσεις και οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό της. Οι τρόποι αποπληρωμής των υποχρεώσεων έναντι των δανειστών μέσα στο επόμενο τετράμινο παραμένουν μεγάλο ζητούμενο, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να εκταμιευθεί ούτε ευρώ πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το πρόβλημα παραδέχθηκαν σήμερα και κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες, με τον Υπουργό Επικρατείας, μάλιστα, Αλέκο Φλαμπουράρη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί δίμηνη παράταση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν δεν μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για την αποπληρωμή της δόσης. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος χθες δεν είχε αποκλείσει την πιθανότητα αδυναμίας εμπρόθεσμης αποπληρωμής δόσεων, εκτίμησε σήμερα ότι η Ευρωτράπεζα θα βοηθήσει την Ελλάδα να αποφύγει τη χρεοκοπία τον επόμενο μήνα και πως τόσο η Ευρώπη όσο και το ΔΝΤΑΦ δεν θα αφήσουν τη χώρα να σκοντάψει σε ένα σχετικά μικρό ταμιακό πρόβλημα. Η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια σήμερα. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα σήμερα. Δεν είναι αφηρημένο. Δεν έχουμε χρόνο. 7,38 δισεκατομμύρια ευρώ αναζητεί εν αγωνίως η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου μόνο μέσα στο Μάρτιο να αντιμετωπίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. 4,6 δισεκατομμύρια είναι τα έντοκα γραμμάτια που λήγουν και πρέπει να ανανεωθούν. 1,7 δισεκατομμύρια πρέπει να καταβληθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ 800 εκατομμύρια πρέπει να καταβληθούν σε τόκους και περίπου 280 εκατομμύρια αφορούν την αποπληρωμή ομολόγων εκτός PSI και άλλες υποχρεώσεις. Μιλώντας στο Μέγκα, ο Υπουργός Επικρατείας και στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέκος Φλαμπουράρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πληρωθεί η δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ώρα της. Θα έχουμε μαζέψει το 1,4 και έχουμε μαζέψει 0,8, θα ζητήσουμε παράταση 2 μηνών. Δεν κατάλαβα. Πού είναι η δυσκολία δηλαδή? Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, αλλά όταν δούμε ότι δεν μπορούμε, δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Όταν δούμε ότι δεν έχουμε. Όχι, χρειάζεται, γιατί αλλιώς θα θεωρηθεί πιστωτικό γεγονός. Το ξέρετε αυτό. Δεν θα αυτό. Γίνει πιστωτικό γεγονός. Δεν του συμφέρει ούτε αυτού ούτε εμάς να κάνουν πιστωτικό γεγονός για 400 εκατομμύρια. Μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης του δημοσίου εντός της χώρας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα της ρευστότητας του ελληνικού δημοσίου έχει να κάνει, όπως το προσδιορίσε ο κύριος Βαρουφάκης, εγώ δεν λέω κάτι δικό μου, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο υπόθηκε και από το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με την αποπληρωμή των οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους εταίρους. Πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της χώρας δεν υπάρχει. Την ίδια στιγμή ο Wolfgang Schäuble απειλούσε, μιλώντας σε βουλευτές, με ακύρωση της συμφωνίας γέφυρας σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων. Η επέκταση του ελληνικού προγράμματος μπορεί να ανακληθεί αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη προτείνει την αύξηση του πλαφών δανεισμού μέσω εντόκων γραμματείων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όχι μόνο έχει αρνηθεί, αλλά έχει δώσει εντολή στις ελληνικές τράπεζες που στηρίζονται προς το παρόν στον ακριβό ELA για ρευστότητα, να μην αυξήσουν τη συμμετοχή τους στις τρέχουσες δημοπρασίες. Ταυτόχρονα, ο Μάριο Ντράγκη ξεκαθάρισε ότι πρόσβαση σε φθηνή ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν μόνο εφόσον η κυβέρνηση αποδείξει ότι θα ολοκληρώσει το τρέχον πρόγραμμα. At some point,
Κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είχε άλλη επιλογή από το να άρει την εξαίρεση των ελληνικών ομολόγων. Είμαστε όμως έτοιμοι να την επαναφέρουμε αμέσως, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Η δεύτερη λύση για την ελληνική πλευρά, που θα την βοηθούσε όμως μόνο για το μήνα Μάρτιο, θα ήταν η απόδοση των 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ των κερδών των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε απλά να δώσει αυτά τα χρήματα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως μερική αποπληρωμή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει ότι αυτά τα χρήματα τα δικαιούμαστε και δεν είναι δανεικά, γιατί να μην βρουν οι δύο θεσμοί μεταξύ τους έναν τρόπο να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα. Ο Μάριο Ντράγκη αποποιήθηκε των ευθυνών. Πρόκειται για συχνό λάθος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετέφερε τα κέρδη στις κεντρικές τράπεζες μέλη και αυτές με τη σειρά τους στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οι πόροι αυτοί είναι πλέον διαθέσιμοι από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, εφόσον η Ελλάδα συμμορφώνεται με το πρόγραμμα. Την εξεύρεση λύσης δυσχεραίνει το κλίμα αμφισβήτησης που συντηρούν και οι δύο πλευρές. Σύμμαχοί μας δεν έπρεπε να βγαίνουν εκ των υστέρων ο καθένας και να εξηγεί ποιο είναι αυτό το κείμενο. Ναι, ο Γιάννης βγαίνει και λέει ότι δεν θα αποφασίζετε μόνοι σας. Ο άλλος βγαίνει και λέει δεν θα πάρετε δραχμή. Τι είναι αυτά. Δηλαδή είναι αυτή συμπεριφορά. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών για κούρεμα χρέους έθεσαν σε δοκιμασία την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι εύθραυστη και είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Συμφωνίας Γέφυρα, ήταν το μήνυμα του Γιάννη Στουρνάρα. Οι αποφάσεις αυτές είναι θετικές, διότι αποτρέπουν μία ρήξη με τους εταίρους που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες και κόστος για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο. Για να εκμεταλλευτούμε όμως αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους σε πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, ώστε να καταλήξουμε σύντομα σε μια αμοιβαίως εποφελή τελική συμφωνία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μόνο τον Ιανουάριο η εκροή των καταθέσεων έφτασε τα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος τους να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2012. Ο Γιάννης Βαρουφάκης πάντως διαπιστώνει τις τελευταίες ημέρες τάση επιστροφής τους. Χθες είχαμε επιστροφή καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για να είμαι ακριβής, επέστρεψαν 700 εκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα της είδησης για τη Συμφωνία Γέφυρα. Δεν έχω ελέγξει τα νούμερα σήμερα, είμαι όμως σίγουρος ότι θα συνεχιστεί. Τραπεζικοί κύκλοι όμως σχολίαζαν ότι τα 700 εκατομμύρια ευρώ που προστέθηκαν στο τραπεζικό σύστημα την Τρίτη αφορούσαν την καταβολή συντάξεων, επισημένοντας ότι η εισρωή την Τετάρτη δεν ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Συνδεόμαστε τώρα με τον Αντώνη Ατζολέτο στη Βουλή, γιατί αυτό το θέμα της χρηματοδότησης είναι απολύτως επίγον. Την καυτή πατάτα έχει στα χέρια της η κυβέρνηση, Αντώνη. Τι εκτιμήσεις κάνουν? Ναι, όπως καταλαβαίνεις και στην κυβέρνηση βλέπουν ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο, σημαντικό ζήτημα, ζήτημα ζωής και θανάτου, που όσο περνούν οι μέρες έρχεται στο προσκήνιο. Αυτό που τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές είναι ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε εγρήγορση για αυτό το θέμα και όπως είναι φυσικό σκέφτεται τον Μάρτιο. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού μας έλεγαν πως δεν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό και γίνεται ό,τι είναι δυνατόν από την κυβέρνηση προκειμένου να πάρει πίσω αυτά που οφείλονται, παράδειγμα οι δόσεις από τον έμφυα. Το οικονομικό επιτελείο εκφράζει την αγωνία του, είναι γεγονός αυτό, και βέβαια δίνουν πάρα πολύ έμφαση στις αποφάσεις που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη Δευτέρα και την Τρίτη για τα waivers, στην εξαίρεση των ελληνικών ομολόγων, και πιθανόν, όπως λένε, κάνουν δεκτό το αίτημα για τα πλαφόν για τα έντοκα γραμμάτια. Ναι, δεν κρύβει το κυβερνητικό επιτελείο την αγωνία του, και αυτό ήταν σαφές και από τις δηλώσεις που έκαναν σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Υπουργός Επικρατείας. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Και θα καλωσορίσω εγώ στο σημείο αυτό στο στούντιο του Sky το Χρυσόστομο Τσούφη. Καλησπέρα. Διότι είναι καλό, καλησπέρα Χρυσόστομε, όταν λέμε για χρηματοδοτικές ανάγκες να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα ακριβώς εννοούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι περίφημες υποχρεώσεις μας του Μαρτίου. Γιατί
σε πρώτη φάση πονοκεφαλιάζει το Μέγαρο Μαξίμου και το Οικονομικό Επιτελείο για το Μάρτιο. Και δικαίως, γιατί αν προσθέσουμε τα έντοκα γραμμάτια, είναι ο πιο βαρύς μήνας αυτού του τετραμήνου. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν το βαρύ χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τις 3 του Μαρτίου, όπου έχουμε να πληρώσουμε 79 εκατομμύρια ευρώ για ομόλογα τα οποία δεν είχαν κουρευτεί και είχαν μείνει εκτός PSI. Στις 6 του μηνός πρέπει να ανανεωθούν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από εξάμηνα έντοκα και να δοθούν 310 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στις 10... Αυτά είναι άλλη εβδομάδα. Άλλη εβδομάδα, ναι. Βεβαίως. Στις 13 του μηνός λήγουν τρίμηνα έντοκα 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ και υπάρχει και δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο των 350 εκατομμύριων ευρώ. 3 μέρες μόλις μετά, νέα δόση στην Ουάσιγκτον των 580 εκατομμυρίων ευρώ. Και στις 20 του μηνός έχουμε τη λήξη τρίμηνων εντόκων γραμματείων 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και μία δόση ακόμα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 350 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε και τόκους. Και τους τόκους 800 εκατομμύρια ευρώ και άλλες υποχρεώσεις 200 εκατομμύρια ευρώ, φτάνουμε σε ένα σύνολο 7,37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι λοιπόν που αναζητά σε πρώτη φάση να βρει πώς θα καλύψει η ελληνική κυβέρνηση. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ. Γιατί είναι υψηλές οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και τους επόμενους μήνες και έχουμε τα ποσά. Όπως θα δούμε στην επόμενη κάρτα, ο Απρίλιος είναι ο πιο ελαφρύς μήνας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Μάιος 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ και ο Ιούνιος 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά φτάνουμε στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και το εξής γεγονός. Ο προϋπολογισμός που έχει ψηφιστεί ορίζει ότι έως τον Ιούνιο θα υπάρχει ένα έλλειμμα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα δηλαδή θα είναι χαμηλότερα από τις δαπάνες κατά 4,5 δισεκατομμύρια και στη συνέχεια θα αλλάξει αυτό για να πάμε σε πλεονασματικό προϋπολογισμό. Βάζοντάς τα όλα αυτά μαζί, μας προκύπτουν χρηματοδοτικές ανάγκες στο εξάμηνο στα 21,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οφείλω να σου πω. Αυτά μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι λοιπόν. Τον Ιούνιο. Είναι η σούμα όλων όσων μας παρουσίασες πριν από λίγο. Ακριβώς. Και ακολουθεί Ιούλιος και Αύγουστος, όπως θα θυμάσαι, με λήξεις μόνο ομολόγων γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και επιστρέφω για να καλωσορίσω τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Το ερώτημα το περιμένεις, φαντάζομαι, Μπάμπη, πού και πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ναι, το σίγουρο είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν. Αλλά θα μου επιτρέψει να κάνω μία διάκριση. Άλλο έξω και άλλο μέσα. Το έξω, δηλαδή τι χρωστούμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε κάποιους ομολογιούχους και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις, είναι ένα ζήτημα που πρέπει και θα αντιμετωπιστεί χωριστά. Μάλιστα. Το τι χρωστούμε μέσα, το τι πρέπει να κάνει το κράτος για να πληρώσει, είναι επίσης ένα διαφορετικό ζήτημα. Να αρχίσουμε λοιπόν με τους έξω. Με τους έξω. Εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λύση είναι να δοθεί η άδεια στο κράτος να εκδώσει περισσότερα έντοκα γραμμάτια, δηλαδή τα περίφημα 15 δισεκατομμύρια, το όριο αυτό να πάει πιο πάνω. Αυτό που ζητάει από τον Τράγκη η κυβέρνηση. Αυτό που μέχρι στιγμής όμως το αρνείται. Μέχρι στιγμής το αρνείται και ο Στουρνάρας το ζητάει, όλοι το ζητούν και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να υποχωρήσει και ο Τράγκη, αλλά κυρίως ο ειδικός μηχανισμός εποπτείας που είναι δίπλα από τον Τράγκη, που πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες πολύ στον κίνδυνο που λέγεται ελληνικό κράτος και βεβαίως δεν πρέπει να εκτεθούν κι άλλο. Για να αλλάξει αυτό πρέπει να αλλάξει ο κίνδυνος. Για να αλλάξει ο κίνδυνος πρέπει το κράτος να αρχίσει να μην φαίνεται τόσο επικίνδυνο όσο αυτή τη στιγμή είναι. Επειδή χθες και ο Γιάννης Βαρουφάκης και σήμερα ο κύριος Φλαμπουράρης άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να τους καθυστερήσουμε. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Ρωτήθηκε σήμερα από τους συναδέλφους στο Μέγκα ο κύριος Φλαμπουράρης αν αυτό θα είναι ψευτικό γεγονός. Και είπε γιατί να είναι. Όχι, ναι. Δεν θα είναι. Εντάξει, ο κύριος Φλαμπουράρης έχει μια αντίληψη της οικονομίας που είναι πιο κοντά στο πώς δούλευαν οι οικονομίες τότε που χτίζαμε τα σπίτια με αντιπαροχή. Αλλά το πιστωτικό γεγονός δεν το αποφασίζει το Ταμείο, γιατί τον άκουσα να λέει ότι σιγά μην μας στείλουν σε πιστωτικό γεγονός αν τους καθυστερήσουμε κάποιο ποσό. Το Ταμείο μπορεί να περιμένει. Το έχει κάνει, θα το ξανακάνει ενδεχομένως. Το ζήτημα είναι ότι αυτό θα είναι ένα σήμα διεθνώς ότι η Ελλάδα πραγματικά δεν πηγαίνει καθόλου καλά και πηγαίνει προς τα χειρότερα. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να μας βοηθήσει η Ευρωζώνη. Γιάννης Βαρουφάκης είπε σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα το απόγευμα πως δεν θα μας αφήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε το Δουνουτού, ούτε η Ευρώπη να σκοντάψουμε σε ένα σχετικά μικρό ταμιακό πρόβλημα. Εκτιμάς ότι έτσι θα γίνει? Δεν είναι τόσο μικρό. Έτσι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε πριν τις εκλογές. Εδώ το συζητούσαμε συνεχώς και λέγαμε: παιδιά, δεν είναι ώρα για εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, τις κάναμε. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κόλαση. Και εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθεί μια λύση που δεν θα στείλει την Ελλάδα
σε μια κατάσταση αφόρητη την ώρα που κανονικά ξεκινούμε κάτι να κάνουμε. Τώρα, το πιστωτικό γεγονός θα αποφασίζουν έτσι κι αλλιώς οι οίκοι αξιολόγησης και έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στα καλά μας. Η χώρα, δηλαδή, αν την κοιτάξει τα νούμερά της, που είναι τα spread, που είναι τα επιτόκια, σαν να έχει υποστεί πιστωτικό γεγονός είναι. Όμως η διαπραγμάτευση με το Ταμείο είναι κάτι που πρέπει να ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Η κυρία Λαγκάρτ το υπενθύμησε. Εγώ με την Ελλάδα έχω ένα μνημόνιο. Πρέπει να στείλω τους ανθρώπους μου να κάνουν τον έλεγχο. Διότι αν κάνουν τον έλεγχο, θα βγει και το ποσό με το οποίο αποπληρώνουμε το Ταμείο. Ρυθμισμένα τα είχαν οι άνθρωποι. Εμείς τα χαλάσαμε. Τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το έσω, κατά τη γνώμη μου. Για να έρθουμε λοιπόν στο εσωτερικό ταμιακό πρόβλημα, σε τι συνίσταται και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Εδώ είναι εξαιρετικά απλό. Η κυβέρνηση δυστυχώς πληρώνει τώρα την φαύλη πολιτική την οποία προπαγάνδιζε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει εισπράξεις επαρκής. Οι φόροι δεν πληρώνονται, γενικώς η κουλτούρα του δεν πληρώνω τώρα αποδίδει πολιτικά καθόλου, ταμιακά ακόμη χειρότερα. Δεν έχει λεφτά το κράτος, είναι σαφές. Θα χρειαστεί επειγόντως να αναδιοργανώσει τις δαπάνες του. Πρέπει δηλαδή να πάρει από κάπου για να πληρώσει τουλάχιστον τα ουσιώδη, τα βασικά. Όποια κρίνει, υποθέτω ότι είναι ποντάρι η συντάξη. Ποντάρει στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ποντάρει στο κυνήγι της φοροδιαφυγής. Βεβαίως στη ρύθμιση ακόμη δεν την έχουμε δει να κατατίθεται και το κυνήγι της φοροδιαφυγής φαντάζομαι δεν θα αποδώσει αύριο το πρωί. Θυμάσαι όμως ότι μία ρύθμιση κόντρα στα όσα ζήταγε τότε η Τρόικα και με μπρος πίσω στο Κοινοβούλιο, τα θυμάσαι όλα αυτά τα πράγματα, όλοι τα θυμούνται, για τις 100 δόσεις, για τις ρυθμίσεις δηλαδή παλαιών υποχρεώσεων, υπήρχε. Τις σκότωσαν πριν ανέβουν στην κυβέρνηση. Τώρα δυστυχώς το ξαναπληρώνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να πάνε να κάνουν μια καινούργια. Το πιο απλό θα ήταν, αντί να την εμφανίζουν, να έχουν ζητήσει τουλάχιστον αυτή να προχωρήσει. Άρα, κάπως πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Δεν προλαβαίνει. Μέχρι να βρεθεί τι θα γίνει. Ναι, δεν προλαβαίνει. Σε κάθε περίπτωση δεν προλαβαίνει. Άρα θα χρειαστεί να κάνει ανακατανομή των δαπανών. Που θα πει. Που θα πει ότι δεν θα πληρώσει κάποιος για να πληρώσει κάποιος άλλος. Ποιος κάποιος. Αυτό κάνει το. Δεν θα πληρώσει εργολάβους, δεν θα πληρώσει επιστροφές ΦΠΑ, δεν θα πληρώσει αυτά που συνήθως κάνει το κράτος όταν είναι σε δύσκολη στιγμή και σε μεγίστη κρίση. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, ελπίζαμε να μην το ξαναδούμε τώρα, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν θα το αποφύγουμε. Επειδή ρωτά πολλοί κόσμος, μισθοί και συντάξεις είναι μέσα αυτές, θα πάνε. Αυτό πρέπει να ρωτηθεί ο Υπουργός των Οικονομικών και πρέπει η κυβέρνηση να το πει με απόλυτη καθαρότητα. Πιστεύω ότι ναι, δεν μπορούν να μην το κάνουν, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Θα φτάσουμε ενδεχομένως όμως, αν δεν καθίσει η κυβέρνηση να δουλέψει. Αν δεν καθίσει η κυβέρνηση να κάθε μέρα στο γραφείο του κάθε υπουργός να λύνει κανένα πρόβλημα, αντί να δίνει συνεντεύξεις. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Βόνη, στον Κώστα Σημεωνίδη. Εν μέσω όλο ένα και περισσότερων σεναρίων για νέα πακέτα διάσωσης, αύριο έχουμε την ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, Κώστα. Το κλίμα στις σημερινές δοκιμαστικές ψηφοφορίες ποιο ήταν? Προδιαγράφεται μια συντριπτική πλειοψηφία στη Γερμανική Βουλή υπέρ της παράτασης στην κοινοβουλευτική ομάδα της κυρίας Μέρκελ, όπου αναμέναμε ως και 60 όχι, τελικά μόλις 22. Οι δε συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ, ενώ ακόμη και στην αριστερά που παραδοσιακά ψηφίζει κατά των πακέτων βοήθειας προς την Ελλάδα, θα υπερισχύσει αυτή τη φορά το ναι. Χάρη μάλιστα στη στροφή αυτή του κόμματος της αριστεράς, αύριο θα δούμε τον μεγαλύτερο αριθμό θετικών ψήφων που είχαμε ποτέ στη Γερμανική Βουλή για την Ελλάδα. Εν τούτης, αυτό δεν αντικατοπτρίζει καθόλου το κλίμα στις τάξεις των βουλευτών ΣΥΑ που είναι αρκετά βαρύ. Τις τελευταίες ημέρες εκφράστηκαν πολλές ενστάσεις και επιφυλάξεις, κυρίως όσον αφορά την πραγματική βούληση της νέας κυβέρνησης να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα, αλλά και το γεγονός ότι η λίστα των μεταρρυθμίσεων θεωρείται εδώ αρκετά αόριστη, καθώς δεν περιλαμβάνει αριθμούς. Αυτό ακριβώς το κλίμα, λοιπόν, κλήθηκε να κατευνάσει ο κύριος Σόιμπλε μέσα από τον μαραθώνιο επαφών που είχε τις τελευταίες ημέρες με τους βουλευτές, αλλά και τις δοκιμαστικές ψηφοφορίες σήμερα. Είναι κάτι ΣΥΑ που συνηθίζεται στη Γερμανία, να δίνεται δηλαδή στους βουλευτές η δυνατότητα, προήμιο σημαντικών αποφάσεων, να τοποθετηθούν, να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, να στείλουν τα μηνύματά τους και ναι, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να εκτονωθεί εν τέλει το κλίμα. Ενώ ο κύριος Σόιμπλε κάνει αυτή την εκστρατεία πειθούς που μας περιγράφει σχεδόν καθημερινά στα δελτία μας Κώστα Σημεωνίδη, για πρώτη φορά τον είδαμε σήμερα να προειδοποιεί με ακύρωση της συμφωνίας αν η Αθήνα, όπως είπε, δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Ναι, ο κύριος Σόιμπλε εμφανίστηκε μάλλον εξοργισμένος με τον κύριο Βαρουφάκη και άσκησε δρυμία κριτική στις χθεσινές του δηλώσεις και είναι η πρώτη φορά, όπως λες, που προειδοποιεί ότι εάν η Ελλάδα δεν τηρήσει τη συμφωνία, τότε αυτή θα ακυρωθεί. Εμφανής όμως ήταν και η προσπάθειά του να υποβαθμίσει τη σημασία της αυριανής ψηφοφορίας.
επαναλαμβάνοντας σε όλες τις συνεδριάσεις ότι πρόκειται μόνο για μια παράταση ενός προγράμματος που δεν συνοδεύεται από νέα χρήματα. Είναι όμως πλέον κοινό μυστικό στο Βερολίνο ΣΥΑ ότι την επόμενη φορά που η Γερμανική Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει για την Ελλάδα, το αντικείμενο θα είναι ένα νέο πρόγραμμα. Και είχαμε νέες διαρροές σήμερα, λίγο νωρίτερα. Ναι, η συζήτηση για ένα τρίτο πακέτο στήριξης έχει ανοίξει πλέον για τα καλά στη γερμανική πρωτεύουσα και το ερώτημα που τίθεται πλέον εδώ δεν είναι εάν θα έρθει ένα νέο πακέτο, ούτε πότε, αφού εκτιμάται ότι θα είναι πριν το καλοκαίρι, αλλά το ύψος του. Οι ως τώρα εκτιμήσεις και Γερμανών αλλά και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων σήμερα κάνουν λόγο για 20 δισεκατομμύρια, ενώ το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών ανεβάζει το ύψος των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας για τα επόμενα 3 χρόνια στα 30 με 40 δισεκατομμύρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να καλησπαιρίσω τώρα το διευθυντή της Καθημερινής, τον Αλέξη Παπαχελά. Πιέζεται από παντού η κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό, Αλέξη. Όπως είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δεύτερο κρίσιμο σταυροδρόμι. Το πρώτο ήταν να επιτύχει μια καταρχήν συμφωνία. Τώρα είναι τα πραγματικά δύσκολα. Ναι, νομίζω ότι τώρα πραγματικά έχει έρθει αντιμετωπίσει με την πραγματικότητα και εντός και εκτός. Η οποία είναι σαφής. Έχουμε τους έξω οι οποίοι έχουν κόψει τελείως τη ρευστότητα και την κρατάνε πραγματικά με πολύ αυστηρό τρόπο. Και έχουμε από μέσα τριγμούς προφανώς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες, όπως είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως είναι κάποια από τα στελέχη και υπουργοί της αριστερής πλατφόρμας, οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί εντελώς στο θέμα της συμφωνίας. Και άλλους βεβαίως οι οποίοι κάνουν κριτική στη συμφωνία που έκανε κυρίως ο κύριος Βαρουφάκης με τους έξω. Και επίτρεψε μου εδώ να προσθέσω και αυτές τις φωνές που επανέρχονται, θα το δούμε σε λίγο ποιοι είναι και τι λένε αναλυτικά, στο θέμα των πιθανών προώρων εκλογών. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι οι εκλογές είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και ξαναπαίζει, αλλά νομίζω ότι θα είναι καταστροφικές, με την έννοια ότι έχει παγώσει η οικονομία, θα ξαναμπούμε πάλι σε μια περίοδο αβεβαιότητος. Οι τράπεζες δεν θα είναι σε καλή κατάσταση αν ξαναπεράσουμε όλη αυτή την περίοδο που δεν θα ξέρουμε τι θα βγάλουν οι εκλογές, τι θα γίνει ακριβώς με το πρόγραμμα μετά. Και νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε. Ένα τεράστιο ρίσκο. Ναι, και θα ξαναβρεθούμε εδώ που είμαστε σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα. Εκτός βεβαίως, αν έλεγε κάποιος ότι ο κύριος Τσίπρας θα κέρδιζε τις εκλογές με ένα διαφορετικό κόμμα. Δεν θα έχει δηλαδή όλη αυτή την εσωκομματική αντιπολίτευση που έχει τώρα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο εγχείρημα που δεν ξέρω αν θα θέλει ο κύριος Τσίπρας να το δοκιμάσει. Ναι. Μία άλλη δοκιμασία παράλληλη τώρα είναι το πώς θα περάσει και αυτή η συμφωνία από τη Βουλή και αν θα περάσει. Κοίταξε, νομίζω θα ήταν πολύ άκομψο, να το πω έτσι, να μην περάσει από τη Βουλή. Το έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση αρκετές φορές και είχε υποστεί πολύ σκληρή κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω θα ήταν παράλογο να περάσει από όλα τα άλλα κοινοβούλια και να μην περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα, ότι θα είχε προβλήματα προφανώς, γιατί ένα σενάριο που μπορώ να δω είναι να χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως για ΑΝΕΛ δεν νομίζω, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ να χάνει 10 ψήφους ή κάτι παρόμοιο στην ψηφοφορία και να έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. Αυτό μεν, αν το δούμε σαν χώρα, μπορεί να δίνει ένα μήνυμα προς τα έξω. Α, τι καλά, επιτέλους συμφωνήσανε σε κάτι. Για τον κύριο Τσίπρα όμως πολιτικά που έχει επενδύσει σε ένα άλλο αφήγημα, προφανώς θα είναι πρόβλημα αυτή η ψηφοφορία. Θα είναι ένα σχεδιασμό του πολιτικού χάρτη, εκτιμάς, ή η απαρχή του ένα σχεδιασμό του πολιτικού χάρτη. Κοίταξε, εγώ έχω μάθει ένα πράγμα με αυτή την κρίση, ότι έχει τρώει, αναλώνει οι κυβερνήσεις πολιτικούς με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο. Γι' αυτό δεν στέκομαι ποτέ στην εικόνα της ημέρας. Προσπαθώ να δω ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δει κανείς. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έξω είναι πάρα πολύ σκληροί. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε είναι τόσο σκληροί που είναι σαν να θέλουν να μας κάνουν να αποτύχουμε. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι απλώς αν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας μπορούσε να δώσει ένα πράγμα απτό αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρο. Π.χ. λέω τις ιδιωτικοποιήσεις, ότι θα προχωρήσουν τρεις-τέσσερις ιδιωτικοποιήσεις, τότε τουλάχιστον η στρόφιγγα της ρευστότητας θα ξεκλείδωνε για ένα-δύο μήνες μέχρι να πάμε στο επόμενο βήμα. Ό,τι γίνει, θα γίνει βήμα-βήμα πάντως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αναταράξεις που προκαλεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η συμφωνία με τους δανειστές. Η μαραθώνια χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ανέδειξε πολλές διαφοροποιήσεις με αρκετούς βουλευτές να ψηφίζουν όχι ή λευκό στην άτυπη ψηφοφορία που διεξήχθη. Ανάμεσά τους και η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ήδη φορτισμένο κλίμα ήρθε να επιβαρύνει περαιτέρω η ηχηρή παρέμβαση του υπεύθυνου οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μιλιού, την οποία συνυπογράφουν οι Σπύρος Λαπατσιώρας και Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Παράλληλα, παραμένει και η διάσταση απόψεων, όπως είπαμε, για το αν θα πρέπει ή όχι να έλθει προς κύρος στη Βουλή η συμφωνία με τους δανειστές.
24 ώρες μετά τη θυελλώδη πρωτοφανώς διάρκεια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 12 ώρων και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ποιοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ, κατά και λευκό, αλλά ούτε και πόσοι τελικά καταψήφισαν τη συμφωνία του Eurogroup και την επίμαχη λίστα Βαρουφάκη. Δεν θέλω να πω το τι έγινε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιος ψήφισε, ποιος δεν ψήφισε. Ήταν μια πολύ γόνιμη διαδικασία. Ο υπουργός επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για 5 κατά και 5 λευκά, όπως γέρεε και από χθες το βράδυ το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτοί που μιλήσαν ήταν περίπου 18 που τάχθηκαν είτε εναντίον είτε με εντονότατο προβληματισμό που σήμαινε ουσιαστικά άρνηση. Εν τέλει ψηφίσανε μόνο 10-5-5. Η αριστερή πτέρυγα, ωστόσο, μιλά για περισσότερους από 30 βουλευτές που ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν τη συμφωνία του Eurogroup. Θα ψήφιζα παρόν προς το παρόν, γιατί να σας πω και κάτι. Το θέμα είναι ότι η συμφωνία αυτή... Τι, δεν θα ψηφίζετε υπέρ? Θεωρώ ότι δεν δόθηκε σε μένα ο χρόνος για να μπορέσω να το μελετήσω. Αυτά που μας είπε για τους 30 περίπου, αυτά είναι νούμερα κοντά στην πραγματικότητα? Ναι, είναι κοντά στην πραγματικότητα. Μεταξύ αυτών που δεν υπερψήφισαν τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές και ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης, ακόμα και η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν δυσκολίες. Μέσα στην συμφωνία αυτή υπάρχουν και ορισμένα μέτρα τα οποία αμφισβητείται το... συνεχίζουν την ελεύθερη αντίληψη. Σαφές είναι. Είναι ένα ευρύδιο αυτή η συμφωνία. Η επιμονή του Αλέξη Τσίπρα να διεξαχθεί ενδεικτική ψηφοφορία μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ευνηδίασε τους βουλευτές του. Η συμφωνία θα εξαρτηθεί και θα κριθεί από τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε εμείς ως κυβέρνηση. Με γοργό βήμα το νομοθετικό μας έργο. Ασκούμε διακυβέρνηση με πηξίδα την τήρηση της λαϊκής εντολής. Θα περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα κοινοβούλια ποια και πώς θα επικυρώσουν τη συμφωνία. Και μετά θα δούμε ένα πλαίσιο πολιτικής απόφασης τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Βουλευτές και υπουργοί, ωστόσο, περιέγραφαν τις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της συμφωνίας και δήλωναν πως αν το σχέδιο έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, δεν θα το ψήφιζαν. Δεν έγινε συζήτηση στο Υπουργικό. Η κυβέρνηση δεν είχε την κατάλληλη προετοιμασία για τους χειρισμούς στη διαπραγμάτευση. Αυτά τα λέω για να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα στα επόμενα βήματα. Το κείμενο έχει γκρίζες ζώνες και ασάφειες. Είναι σαν χρησμός του μαντίου των Δελφών. Εμείς μπορούμε να δίνουμε μία ερμηνεία, οι δανειστές άλλοι. Και αυτό τελικά να μας γυρίσει μπούμερα. Την παράσταση πάντως έκλεψε η δήλωση της Μαρίας Κανελοπούλου. Κυκλοφορεί ένα ωραίο tweet. 8 στους 10 στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι 2 είναι αριστεροί. Υπό αυτές τις ισοκομματικές ισορροπίες, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή την τετράμινη παράταση του προγράμματος που λήγει μεθαύριο. Έχει να κάνει και με τους όρους. Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε. Προέχει να περάσει από τα κοινοβούλια. Μην ξεχνάω, δεν περνάει από όλα. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει το Παιδικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση ισχυρά προβληματίζεται και ο κύριος Πρόεδρος εάν αυτό είναι απαραίτητο να περάσει ή όχι. Η δική μου γνώμη είναι ότι μπορεί να ισχύσει και ας μην περάσει. Οι φωνές πάντως από ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κατακεραυνώνουν τη συμφωνία του Eurogroup πληθαίνουν. Μετά τον Μανώλη Γλέζο και τον Κώστα Λαπαβίτσα, ο υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιλιός, με κείμενό του στο Facebook, που συνυπογράφει με τους Σπύρο Λαπατσιώρα και Δημήτρη Σωτηρόπουλο, επιτίθεται κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να παρουσιάζει την προφανή υποχώρηση και την αναγκαστική αλλαγή του προγράμματός της ως νίκη, αποτελεί κακό σημάδι για τη συνέχεια. Γίνεται η κρίσιμη παραδοχή ότι η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται με τα πρωτογενή πλεονάσματα, θέση που συνιστά σημαντική στρατηγική υποχώρηση. Πιστεύω ότι έχει λάθος εκτίμηση σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης. Μένει να μας κρίνει η ελληνική κοινωνία. Πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στον Αντώνη Ατζολέτο στη Βουλή, καθώς συνεδριάζει από το μεσημέρι εδώ και πολλές ώρες και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη, στον απόϊχο αυτής της επεισοδιακής και εξαντλητικής συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας που παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ. Είχε και μηνύματα από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είχε και συνέχεια στην κριτική που ασκείται από στελέχη του κόμματος αυτή τη φορά στην κυβέρνηση. Ναι, είχαμε άλλη μια μεγάλη συνεδρία σήμερα, αυτή τη φορά της πολιτικής γραμματείας. Ολοκληρώθηκε και αυτή, κοντά στις 6 ώρες κράτησε, παρουσία του Πρωθυπουργού. Όπως είπες εκεί, ο κύριος Τσίπρας έβαλε τους στόχους για το επόμενο τετράμινο. Μέρα με τη μέρα, είπε, θα πηγαίνουμε αυτούς τους στόχους. Πρώτον, να προχωρήσει η κυβέρνηση γοργά, όπως είπε, στις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, να ξεκινήσει η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Και τρίτον, να υλοποιηθεί ο βασικός κορμός των δεσμεύσεων. Βεβαίως και σήμερα
είχαμε κριτική, όπως λένε οι πληροφορίες, για το θέμα της συμφωνίας με το Eurogroup από στελέχη της μειοψηφίας, για ασάφειες που υπήρχαν ή για το γεγονός ότι δεν έγινε η απαραίτητη διαβούλευση. Μαθαίνουμε πως υπήρχε στέλεχος από την αριστερή πτέρυγα που χαρακτηριστικά είπε ότι πρέπει να έχουμε και τη στρατηγική της ρήξης στο πλάνο μας. Παρόν, πρέπει να σου πω, ήταν και ο κύριος Μιλιός στην πολιτική γραμματεία, όπου οι πληροφορίες λένε πως η κριτική που άσκησε ήταν στο πνεύμα του κειμένου το οποίο ανήρτησε σήμερα. Και βεβαίως, η παρέμβαση του οποίου έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφορία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στο Μέγαρο Μαξίμου, Αντώνη. Ναι, σαφώς. Με κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μιλιός είναι υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν από αυτούς που συνέταξαν το οικονομικό πρόβλημα, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε αισιόδοξος από εδώ και πέρα για τα νομοθετήματα που σιγά σιγά θα έρχονται στη Βουλή. Κεντρική επιτροπή όπου όλα θα τεθούν. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Η γκρίνια λοιπόν συνεχίζεται και στο μεταξύ είδαμε σήμερα να επανέρχονται, Αντώνη, οι φωνές που θέτουν στο δημόσιο διάλογο ζήτημα προώρων εκλογών, προσφυγής στις κάλπες και μάλιστα σύντομα. Και ανάμεσα στα στελέχη που ανέβασαν το θέμα ήταν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο κύριος Φίλης, η κυρία Γεροβασίλη. Χαρακτηριστικά να σου πω, ο κύριος Φίλης είπε: δεν αποκλείουμε να στηθούν και πάλι κάλπες και άλλες πρωτοβουλίες. Αν υπάρξουν εκβιασμοί στην πορεία, θα υπάρχει το πολιτικό τεκμήριο. Η κυρία Γεροβασίλη, η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία είναι πάντα μία διέξοδο στα κρίσιμα ζητήματα. Βεβαίως, όλα αυτά τα σενάρια ΣΥΑ ήρθε να αποκλείσει για άλλη μια φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σακελαρίδης, μιλώντας στο Sky, όπου απέκλεισε σε κάθε περίπτωση τα σενάρια λογικού ευνηδιασμού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που συνεκάλεσε, προκαλώντας και πολύ έντονες συζητήσεις μάλιστα, η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε λοιπόν στο Σωτήρη Μπολάκη, που παρακολούθησε τη συζήτηση. Δεν ήταν ιδιαίτερα αθρώα η προσέλευση των βουλευτών. Περίπου 60 βουλευτές μετρήσαμε. Αν σκεφτούμε ότι 80 περίπου είναι οι νεοεκλεγέντες, σε αυτό το ταχύρυθμο μάθημα κοινοβουλευτικής διαδικασίας, το οποίο εξελίχθηκε εν τέλει η διαδικασία η σημερινή, φαίνεται πως ίσως ήταν και ένα μήνυμα από τους υπόλοιπους βουλευτές ότι τηρούν και κάποιες αποστάσεις για τα δύο προηγούμενα 24 ώρα, κυρίως απέναντι στην ίδια την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μιλώντας με βουλευτές οι οποίοι πήραν μέρος στη συζήτηση, μας είπαν ότι συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που θα ακολουθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως, απέφυγαν όλοι να αναφερθούν στο τι προηγήθηκε. Γιατί από χθες το βράδυ, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας, τα τηλέφωνα άναψαν στην Κουμουνδούρα αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου. Το οποίο μάλιστα φαίνεται ότι παρενέβη, λένε οι πληροφορίες. Με αποτέλεσμα, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να στείλει επιστολή σε όλους τους βουλευτές ότι σήμερα υπάρχει αυτή η συνεδρίαση για ζητήματα κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ξεχωρίζω από όλη τη συζήτηση που έγινε σήμερα, πάλι να επαναλάβω επί της διαδικασίας που θα ακολουθεί το επόμενο διάστημα, αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, απαντώντας ουσιαστικά και στην προχθεσινή συνεδρίαση για την άξιση ασυλίας του κυρίου Γεωργιάδη, ότι μέχρι τώρα ακολουθούνταν λάθος πρακτική, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Επέμεινε, λένε, πληροφορίες. Δηλαδή. Επέμεινε και λέει ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, και αυτό θα ακολουθηθεί στο εξής, όλες οι ασυλίες των βουλευτών πρέπει να έρονται μόνο αν πρόκειται για πολιτικούς λόγους, ο οποίος θα τεκμηριώσει ο ίδιος ο βουλευτής. Κατά τα άλλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πληρώνονται τα μέλη της Επιτροπής και ότι οτιδήποτε κατατίθεται στη Βουλή ή έρχεται στη Βουλή, είτε είναι τροπολογία είτε ότι πρόταση νόμου, αυτό θα περνάει και από τις επιτροπές και από την Ολομέλεια, σε αντίθεση με ό,τι ακολουθούνταν στο παρελθόν, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σωτήρη Μπολάκη. Παύλος Τσίμας. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, Σία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τραβάει τις δικές της πολιτικές γραμμές, φαίνεται. Προκάλεσε πολλή συζήτηση το γεγονός ότι συγκάλεσε χωρίς να μπορεί κατ' ουσίαν θεσμικά κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει συζητηθεί πολύ, πρώτον για τον τρόπο με τον οποίο διευθύνει τις διαδικασίες της Βουλής. Έναν τρόπο πολύ, θα έλεγα, πατερναλιστικό, παρότι είναι γυναίκα. Δηλαδή πολύ παρεμβατικό. Και έχει ενοχλήσει και υπουργούς της κυβέρνησης, από ό,τι ξέρω. Δεύτερον, η παρουσία της χθες στη Βουλή είναι μάλλον ασυνήθιστο. Πρόεδρος της Βουλής δεν χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν χάνει το δικαίωμα να έχει άποψη, αλλά δεν θυμάμαι άλλο προηγούμενο στάση, όπου ναι, ο πρόεδρος της Βουλής να διαφωνεί με μια κέρια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η οποία τον πρότεινε.
Και το γεγονός ότι συγκάλεσε σήμερα μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας με διαδικασία λίγο παράτυπη, ακριβώς μία μέρα μετά τη χθεσινή 12ωρη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αυτό έκανε εντύπωση. Και στην οποία, όπως ακούσαμε τώρα από τον Σωτήρη, επέμεινε στην προχθεσινή της θέση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Για το θέμα της ανάστασης. Ναι. Αλλά αυτό είναι θέμα λοιπόν, κοινοβουλευτικής πρακτικής. Πάντως, είναι ακόμη μία ψηφίδα στο παζλ της εσωτερικής ναι. αναταραχής που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Όχι ασήμαντη. Δεν είναι σοβαρότερη. Σοβαρότερες είναι αυτές που είχαμε χτες και σήμερα. Και εγώ θα ξεχώριζα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι χτες υπήρξαν στιγμές μεγάλης έντασης. Δηλαδή υπήρξαν διαφωνίες που διατυπώθηκαν με πολύ σκληρή γλώσσα. Ναι. Και ασυνήθιστα σκληρή για μια τόσο καινούρια, ας πούμε, πλειοψηφία κοινοβουλευτική, η οποία κέρδισε τις εκλογές μετά από μεγάλη προσπάθεια, πολύ χρόνο και δεν έχει μόλις συμπλήρωσε ένα μήνα στην κυβέρνηση. Χτες υπήρχαν αυτά, αλλά επειδή ξέρεις, τα λόγια πετάνε, τα γραπτά μένουν. Εγώ θεωρώ ότι η πιο βαριά παρέμβαση ήταν αυτή του κυρίου Μιλιού, του υπεύθυνου οικονομικής πολιτικής. Γιατί ο κύριος Μιλιός κάνει μια κριτική η οποία είναι πάρα πολύ κέρια σε δύο επίπεδα. Πρώτον, λέει ότι πήγατε στη διαπραγμάτευση απροετοίμαστοι, τεχνικά ανέτοιμοι, ερασιτέχνες, κάνοντας επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική διαπραγμάτευση. Κεραυνός ενεθρία, πραγματικά. Αυτή είναι μια κριτική. Αλλά πραγματικά που σκοτώνει. Υπάρχει και δεύτερον, μια ένσταση ότι εσύ, κύριε Μιλιέ, που είσαι υπεύθυνος για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήσουν συνυπεύθυνος στο να διαμορφώσεις τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις προτάσεις, τις οικονομικές. Ναι. Άρα, να αν ήταν απροετοίμαστος ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται και στον κύριο Μιλιέ. Διαπραγματεύσεις. Αυτός είναι ενδεχομένως και ο λόγος που κάνει δημόσια διαφωνία. Ο κ. Μιλιός δεν μετείχε στις διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν μέλος της διαπραγματεύτικης ομάδας. Αλλά κατάρτιζε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα, ναι. Πρόγραμμα. Αλλά όχι τη γραμμή της διαπραγμάτευσης. Ναι. Και δεύτερον, υπάρχει μια πολύ. Αυτή νομίζω ότι είναι μια. Η πρώτη κριτική είναι επί της διαδικασίας και είναι πολύ κέρια. Η δεύτερη είναι κριτική επί της ουσίας. Λέει ότι στην πραγματικότητα λέει κακώς υποχωρήσατε επειδή φοβηθήκατε τα capital controls, τους περιορισμούς στις τράπεζες. Έπρεπε να αφήσετε τις τράπεζες να βάλουν περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων και να μην υποκύψετε στον εκβιασμό. Γιατί τώρα σας κάνουν ό,τι θέλουνται, περίπου. Mm-hmm. Αυτή είναι η γραμμή του. Αυτό το δεύτερο μπορεί να το συζητήσει κανείς, είναι μια πολιτική διαφωνία. Το πρώτο όμως είναι μια κριτική πάνω στη διαπραγματευτική τακτική, η οποία πραγματικά σκοτώνει την κυβέρνηση. Ναι, γιατί στοχεύει πρώτα απ' όλα στο Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά το Γιάννη Βαρουφάκη και κάποιοι κυρίως τον επέλεξαν να βρίσκεται κυρίως εκεί. Άρα αυτή η εξίσωση τώρα πώς λύνεται, πόσο εύκολο είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, που όπως λέγαμε και νωρίτερα με τον Αλέξη Παπαχελά, δέχεται πιέσεις πανταχώθεν, να το ισορροπήσει το πράγμα. Ναι, ούτε ψήλο στον κόρφο του. Αλλά για μένα ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι είναι πολύ λογικό. Και αν θέλεις, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και μια κουλτούρα αριστεράς και λένε ότι εμείς έτσι είμαστε, συζητάμε, έχουμε διαφωνίες, ποτέ δεν ήταν αλλιώς. Ναι. Όντως έτσι ήταν, αλλά δεν ήταν και ποτέ στην κυβέρνηση. Και δεν ήταν ποτέ στην κυβέρνηση μια τόσο λεπτή συγκυρία. Άρα, όσο αυτοί συζητούν και δημοσιοποιούν τις εσωτερικές τους κόντρες και διαφωνίες, πρώτον, συντηρούν την αβεβαιότητα στο εσωτερικό, η οποία πραγματικά κάνει μεγάλο κακό στην πραγματική οικονομία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι μυστικό, είναι παγωμένη. Mm-hmm. Άρα είναι παγωμένα και τα δημόσια έσοδα. Αφετέρου, αδυνατίζει την κυβέρνηση, νομίζω, διαπραγματευτικά στο εξωτερικό. Ίσως κάποιοι στην κυβέρνηση να νομίζουν ότι όσο εκδηλώνονται αυτές τις διαφωνίες, ενισχύεται διαπραγματευτικά ο κ. Τσίπρας, γιατί μπορεί να πηγαίνει και να λέει στους Ευρωπαίους: μα δεν βλέπετε. Ναι. Έχω κόκκινες γραμμές πίσω μου. Αλλά έχω... υπάρχει και η αντίστροφη. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη μέτρηση. Ενισχύει την δυσπιστία. Ενισχύει το φόβο ότι αυτοί οι άνθρωποι που αυτά που συμφωνούν δεν θα τα κάνουν και συνεπώς θα έρχονται και θα ζητάνε όλο και περισσότερο αίμα προς επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση εννοεί αυτά που συμφώνησε. Συνεπώς θα τη φέρουν όλο και σε πιο δύσκολη θέση. Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, οι διαρκείς αντικρουόμενες δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, διατηρούν ομιχλώδες στο τοπίο γύρω από τα φορολογικά αλλά και τα δημόσια οικονομικά συνολικά. Πρώτα απ' όλα, παραμένει ασαφές το ύψος του δημοσιονομικού κενού, το οποίο και θα καθορίσει τα περιθώρια που έχει η κυβέρνηση για να προχωρήσει στην υλοποίηση μια σειρά προεκλογικών της δεσμεύσεων. Εξού και οι ασαφείς απαντήσεις που δίνονται από κυβερνητικά στελέχη, τόσο για τον ΦΠΑ, όσο και για τον ένφια, καθώς επίσης για το αφορολόγητο και τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Με το θέμα των δανειακών διαθεσίμων να αποτελεί το μεγάλο βραχνά της κυβέρνησης, ο Γιάννης Βαρουφάκης μέσω Bloomberg διατυπώνει τη βεβαιότητά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα μας αφήσουν να σκοντάψουμε σε ένα σχετικά μικρό ταμιακό πρόβλημα. Και προσθέτει. The people out there on the street, do you know what the one thing that they want is? Tell me. It's not money. It's not even jobs. It's dignity. They want a government that goes into the Eurogroup, that goes into ECOFIN, that goes to the European Union Summit, that discusses matters with the IMF and the ECB with
a view to re-establishing the very simple notion that the Greek people must have a say in the circumstances and in the program and in the measures that will get us out of this mire. And that we have given them. Και όλα αυτά την ώρα που σε γρίφο για δυνατούς ηλίτες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία 24 ώρα οι αντικρουόμενες δηλώσεις και διαρροές κυβερνητικών στελεχών για τα δημόσια οικονομικά αλλά και τις κινήσεις τους στο φορολογικό. Την ώρα που τα έσοδα του κράτους μόνο για το μήνα του Ιανουαρίου έχουν μειωθεί κατά 22,3%. Ναι. Ακούσανε και ρυθμίσεις, ναι, τις οποίες ακόμα δεν τις είδαμε. Άρα και αυτοί που έχουν ενταχθεί ακόμα στη και στην παλιά ρύθμιση. Περιμένουν. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού του 2015 και μάλιστα με ποσά από 5 έως 7 δισεκατομμύρια ευρώ που βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από αντικρουόμενες διαρροές μπορεί να διαψεύστηκε και μάλιστα επισήμως μέσω Twitter από τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη. Μια μέρα μετά όμως, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος κρούει τον κόνδωνα του κινδύνου λήψης νέων μέτρων σε περίπτωση που συνεχιστεί η πτώση των δημοσίων εσόδων. Αν συνεχιστεί η πτώση των δημοσίων εσόδων που υπήρξε τον Ιανουάριο, με ένα δισεκατομμύριο και πλέον τρύπα στα δημόσια έσοδα, καήκαμε κυριολεκτικά. Αυτός ο οποίος έχει λεφτά και δεν πληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, στην ουσία πυροβολεί τα πόδια του, διότι τα μέτρα που θα μας έρθουν κάποια στιγμή θα είναι τρισχυρότερα. Και στο θέμα του ΦΠΑ, η κυβέρνηση επιχειρεί εμφανώς να θολώσει τα νερά με αντικρουόμενες δηλώσεις και διαρροές. Βέβαια, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν χρειάζεται να αυξηθεί, διότι η αύξηση του ΦΠΑ δεν φέρνει έσοδα. Μειώνει τα έσοδα. Ούτε στα ξενοδοχεία, ούτε πουθενά, λέτε. Μειώνει τα έσοδα, κάτι νόμο. Ούτε στα ξενοδοχεία. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, είτε για τα νησιά και την αύξηση του φόρου, έτσι ώστε να εξισωθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα αυτό το περίφημο η αύξηση του 30%, όσο και για προϊόντα βασικό που καλύπτουν βασικές ανάγκες. Εγώ θεωρώ ότι το ΦΠΑ δεν θα αυξηθεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Καθόλου. Ναι, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Για τα νησιά, για μια σειρά είδη βασικής ανάγκης, για τα φάρμακα κτλ. Δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ. Την ίδια στιγμή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας υπενθύμησε την υποχρέωση που έχει αναλάβει η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας της Δευτέρας. Θα πρέπει να επαναξεταστεί το καθεστώς των φοροαπαλλαγών και άλλων φορολογικών ρυθμίσεων περιλαμβανομένων των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Θολό τοπίο και για άλλα μέτρα, ενώ η σχεδόν βέβαιη και άμεση αντικατάσταση του ένφη από ένα νέο φόρο ακινήτων με οικογενειακό φορολόγητο 500.000 ευρώ έδωσε τη θέση της σε μια παραπομπή στο μέλλον και αφού αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες, ενδεχομένως με μείωση που θα φτάνει και το 40%. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν μπορούμε οριζόντια να κατεβάσουμε τις αντικειμενικές αξίες. Ναι. Γιατί ό,τι ακούγεται λέγεται 30-35. Μάλιστα. Δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει με ζώνες. Αυτό λίγο θα καθυστερήσει. Όσον αφορά το αφορολόγητο, αν και η αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη στην ομιλία της στις προγραμματικές δηλώσεις είχε τονίσει πως θα αυξηθεί στις 12.000 ευρώ και θα αφορά τα εισοδήματα του 2015, ωστόσο ο Υπουργός Οικονομικών έβαλε φρένο στις εξαγγελίες, τονίζοντας πως το μέτρο θα εφαρμοστεί μετά τον Ιούνιο και σταδιακά. Αυτό θέλει τουλάχιστον 3 μήνες για να φτιαχτεί. Δηλαδή δεν το βλέπω νωρίτερα από τον Μάιο-Ιούνιο. Στην ίδια κατεύθυνση, απορίας άξιο είναι γιατί η κυβέρνηση βιάστηκε να παρουσιάσει τη ρύθμισή της για τις 100 δόσεις. Έχουμε το νομοσχέδιο το οποίο έχει προαγγελθεί από το Υπουργείο Οικονομικών από την κυρία Βαλαβάνη, αλλά δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για νέα ρύθμιση. Θα έρθει άμεσα, θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια, θα το δείτε και εσείς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δείτε την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού. Και όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει εξετάσει και δεν έχει οριστικοποιήσει το πώς θα γίνουν οι αλλαγές για τις οποίες δεσμεύτηκε απέναντι στους εταίρους μας. Και η κυβέρνηση την ίδια ώρα δέχεται ασφυκτική πίεση πια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά της, με κοινή συνισταμένη πρώτον το περιεχόμενο της συμφωνίας του Eurogroup και δεύτερον τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες ώρες κατατίθεται βροχή ερωτήσεων στη Βουλή, ανάμεσά τους αυτή του πρώην Προέδρου του Κοινοβουλίου, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, προς τον Πρωθυπουργό, από τον οποίο ζητά ενημέρωση της Βουλής τόσο για τη συμφωνία όσο και για την ημερομηνία ψήφισής της, και αυτή της Ντόρας Μπακογιάννη προς τον Γιάννη Βαρουφάκη για το άνοιξη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της χώρας στις συμβατικές ημερομηνίες.
Κορυφώνεται η κριτική της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση τόσο για το περιεχόμενο της επιστολής Βαρουφάκη προς τους εταίρους, όσο και για την απροθυμία, όπως υποστηρίζουν, της κυβέρνησης να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση την παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Η Νέα Δημοκρατία σε καινούριο σημείωμα εγκαλεί την κυβέρνηση για ψέματα και ανακρίβειες, τόσο για το περιεχόμενο του email Βαρουφάκη προς τους εταίρους, όσο και για το email Χαρδούβελη. Αυτό που σας είπε ο κύριος Σαμαράς. Αφήστε τις εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς έχει να απολογηθεί στην παράταξή του. Άστε το ελληνικό. Ότι δεν θα κάνατε αυτή την τεράστια πολιτική βίστηση. Την οποία κάνατε. Αλλά έχετε χάσει τα πάντα όμως. Κάτι αντίστοιχο είπε μόλις προχθές. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να κορυφωθεί η πίεση προς την κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό, τον καλεί να απαντήσει πότε θα ενημερώσει σχετικά τη Βουλή και μέσω αυτής τον ελληνικό λαό για το περιεχόμενο της συμφωνίας, καθώς και πότε θα κατατεθεί για ψήφιση η ελόγως συμφωνία στη Βουλή. Η Ντόρα Μπακογιάννη ρωτά τον Υπουργό Οικονομικών, μεταξύ άλλων, με ποιο τρόπο η χώρα θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της χωρίς να στεγνώσουν οι επιχειρήσεις και η εσωτερική αγορά από την ελάχιστη ρευστότητα που χορηγούν οι τράπεζες και αν επεμπόλυσε η κυβέρνηση τη δυνατότητα για τη μείωση του χρέους όπως αυτή προέκυπτε από τη συμφωνία του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Αυτό ζητήσαμε κι εμείς. Το περάσαμε από τη Βουλή εμείς. Και εγώ ψήφισα να παραταθεί 2 μήνες για να είναι η Ελλάδα σε μια σταθερή κατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην έρθει αυτό στη Βουλή. Δεν μπορεί να μην συζητηθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι αδύνατον. Δεν δεχόμαστε, πέραν του λαού που μας εξετάζει και μας κρίνει κάθε στιγμή και δοκιμαζόμαστε εκεί, να δοκιμαζόμαστε, ας πούμε, με το δάκτυλο ότι κάντε αυτό, δεν κάνατε εκείνο, πέρασανε άλλη μια εβδομάδα κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διολυσταίνει θεσμικά και εκθέτει τη χώρα. Καλούμε την κυβέρνηση να φέρει την τροποποίηση παράταση της Δανειακής Σύμβασης, η οποία παραπέμπει ρητά στο μνημόνιο και τις αναθεωρήσεις του και συνιστά αυτό καθεαυτό το πρόγραμμα στη Βουλή. Την καλούμε να μην οδηγήσει τον Υπουργό Οικονομικών, το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και την Διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε παραβίαση του Συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας. Το ποτήρι της αλήθειας είναι πικρό και θα το πιούνε μέχρι τον πάτο, αυτοί που πούλησαν προεκλογικά φίλτρα ψευδεστήσεων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να φοβηθεί τα εσωκομματικά της προβλήματα. Θα υπάρξει στήριξη από βουλευτές άλλων κομμάτων και η σύμβαση θα πρέπει να προχωρήσει. Έχει και μια σειρά σκληρά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν και φυσικά συνεχίζει το μνημόνιο. Εκτούτου είναι μια τεράστια μνημονιακή στροφή και μια απαγοήτευση και για χιλιάδες Έλληνες. Προεκλογικά άλλα έλεγαν Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κάνουν τώρα. Συνάντηση με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομίας Ζίγμαρ Γκάμπριελ είχε στο Βερολίνο Σταύρος Θεοδωράκης. Του είπα ότι θα πρέπει οι Γερμανοί και ιδιαίτερα οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες να βοηθήσουν την κυβέρνηση σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι να πει η κυβέρνηση τι μεταρρυθμίσεις θα κάνει. Δηλαδή να πάρουν σάρκα και οστά οι δηλώσεις περί μεταρρυθμίσεων. Σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα που έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής στο Σύνταγμα. Ότι λέει ψέματα, κοροϊδεύει, ήταν μια διαφημιστική απάτη, να το πω έτσι αυτό, και προεκλογικά και μετεκλογικά. Αυτό έγινε πολύ πιο φανερό, η υποτιθέμενη σκληρή διαπραγμάτευση. Ο Τάκης Χατζής είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα, Τάκη. Πίεση από παντού και ερωτήσεις κατά ρυπά σήμερα προς την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση δείχνει τα δόντια της και η δεξιά και η αριστερή, χτυπώντας όμως πάνω στις πρώτες φανερές αδυναμίες της κυβέρνησης. Το πρώτο είναι του κ. Μπεϊμαράκη που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι δηλαδή είναι μια ερώτηση που τους λέει πώς θα το φέρετε αυτό στη Βουλή, πότε θα το φέρετε και πώς θα ψηφιστεί. Με ποια τεχνική, κατάρθρον, δηλαδή θα ψηφιστεί ολόκληρο. Ναι, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία. Ακριβώς, υπάρχει μια δυσκολία και βεβαίως είναι αδύνατον ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση σήμερα να μην το φέρει στη Βουλή να ψηφιστεί. Δεν περνάει από το μυαλό τους, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο, όταν οι ίδιοι είχαν κατακεραυνώσει τη Νέα Δημοκρατία, όταν αυτή ήταν αξιωματική. Δεν το αποκλείουν πάντως. Ναι, λέω εγώ ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να το κάνουν αυτό. Δεν δικαιούνται να το κάνουν εναντί της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού τον οποίο διαφήμιζαν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα ξαφνικά. Έτσι, κατηγορούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν είναι εντάξει κοινοβουλευτικά. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. ΣΥΡΙΖΑ δεν φαντάζομαι ότι δεν θα το πάνε στη Βουλή. Από την άλλη μεριά, έχουμε την ερώτηση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και εσύ είπες νωρίτερα, πριν δούμε το βίντεο δηλαδή, που ζητάει να δει τι ακριβώς θα γίνει με τις υποχρεώσεις της χώρας. Παραλλήλως όμως την ερώτηση αυτή, η κυρία Μπακογιάννη προχωράει ένα βήμα παρακάτω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ενημερωθεί εάν η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά. Γιατί η αγορά, όπως ξέρεις πολύ καλά, Σία, είναι παγωμένη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι μουδιασμένος ο κόσμος. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα ρευστότητας προς τα μέσα και προς τα έξω που περιγράφαμε και νωρίτερα. Ο εκπρόσωπος
της, και λέει ότι υπάρχει θέμα ρευστότητας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ναι, το παραδέχθηκαν επισήμως σήμερα. Στο μεταξύ, ναι, φαίνεται ότι και αυτός ο κακός δαίμονας προεκλογικά της πολυγλωσσίας στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να τον καταδιώκει και τώρα που είναι η κυβέρνηση. Με τη διαφορά ότι τώρα είναι αυτό κυρίως το κόμμα που είναι και υπεύθυνο ως το, η πλειοψηφία η κυβερνητική να λύσει αυτά τα θέματα. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι δαίμονας ακριβώς όπως το είπες. Δαίμονας είναι, αλλά όχι προεκλογικός. Υπό την έννοια ότι αυτό είναι στο DNA αυτού του πολιτικού χώρου. Πάντα αυτός ο πολιτικός χώρος έτσι σκέφτεται, έτσι εκφράζεται, ο καθένας έχει την άποψή του. Βεβαίως, τώρα είναι και θέμα δυνατοτήτων. Τώρα δεν έχουν 4%, είναι κυβέρνηση. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Παρατήρησα ότι ο κύριος Λαφαζάνης είναι εξ αυτών, ένας εξ αυτών μάλλον, που δεν συμφώνησαν με αυτή τη συμφωνία που θέλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και εγώ θέλω να κάνω δημόσια ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπεις. Πώς μπορεί κάποιος να είναι υπουργός μιας κυβέρνησης που έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν δέχεται αυτές τις αποφάσεις. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα για τον κύριο Τσίπρα, για τον πρωθυπουργό της χώρας. Το πώς θα διατηρηθούν στη θέση τους κάποια πρόσωπα τα οποία δημοσίως έχουν εκφράσει διαφωνίες. Δεν μπορεί να είσαι υπουργός και να λες: εγώ δεν συμφωνώ. Και τι πάει να πει, δεν συμφωνείς. Εδώ υπέγραψε ιδιωτικοποίηση η κυβέρνηση. Τι θα κάνει με τη μικρή ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη, ο συγκεκριμένος υπουργός. Και επειδή, Τάκη, έχεις καυτηριάσει και τις προηγούμενες μέρες τη στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είδαμε ότι προχώρησε μια νέα κίνηση. Εγώ κατάλαβα κάτι από αυτό, αν μου επιτρέπεις να το πω, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, παρατηρώντας τις πολιτικές εξελίξεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάτι άλλο έχει στο μυαλό της. Τι εννοείς? Έχει την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό πιστεύω. Διότι οι εμφανίσεις αυτές είναι αρχηγικές εμφανίσεις, δεν είναι εμφανίσεις τυχαίες. Θέλεις να κάνεις μάθημα στους βουλευτές, κάνεις σε όλα τα κόμματα. Διοργανώνει η Βουλή ένα σεμινάριο και τους κάνει μάθημα. Πάει να πει, φωνάζει η ζωή Κωνσταντοπούλου την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της να τους πει πώς θα συμπεριφέρονται κοινοβουλευτικά. Καλά κάνει και το κάνει. Αλλά μεγάλο μέρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ωστόσο, απάντησε δια της απουσίας. Δεν απάντησε, της γύρισε την πλάτη. Ακριβώς. Επί της ουσίας, δείχνοντας έτσι μια έντονη δυσαρέσκεια και για τις προηγούμενες μέρες και για τις κινήσεις που έχει κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σου έλεγα προχτές, πάλι που με ξαναρώτησες για τη Βουλή και τα γεγονότα, ότι υπάρχει ζήτημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, σοβαρό, και εξ όσων γνωρίζω από αξιόπιστες πηγές, το Μαξίμου προβληματίζεται πάρα πολύ με τη στάση της. Τάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, πρωταγωνιστές σε σάτυρα γερμανικής έμπνευσης γίνεται κυρίες και κύριοι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο ενδυματολογικός του κώδικας και η αντισυμβατική για κρατικό αξιωματούχο συμπεριφορά του. Οι συντελεστές μιας σατυρικής εκπομπής έφτιαξαν μάλιστα ολόκληρο βίντεο κλιπ. Πάμε να το δούμε. Hard as steel, tough as leather, and fast as hounds. Always right on time. We are afraid of nothing. Some of our most famous national dishes are stuffed pig stomach, blood sausage, and roast horse. We are known around the world for our beautifully melodic yet easy to learn language and for our world famous sense of humor. We are Germans. Our gross domestic product sums up to $3.7 trillion, which makes us the fourth largest economy in the world, by far leading Europe. Our gold preserves are the second largest in the world. Please don't ask where it came from. We are Germans. We started two world wars and almost won them both. Almost. We don't fear death.
Πραγματικά απίστευτο. Έχουν κάνει κόπο πάντως. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αστυνομικό μας συντάκτη, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε πριν από λίγο επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Τι συνέβη, Δημήτρη? Καλησπέρα, Αναστασία. Και συνεχίζονται οι ένταξοι με παρουσία της αστυνομίας αυτή τη φορά, καθώς μια ομάδα περίπου 300 νεαρών που συμμετείχαν στην πορεία που διοργανώθηκε από αριστερά κόμματα για την κατά της κυβέρνησης και για τα μέτρα, ή αν το πούμε και διαφορετικά, για την Τρόικα, έσπασαν τρία τουλάχιστον καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, έσπασαν αυτοκίνητα και αφού κατέληξε η πορεία τους στα Εξάρχεια, άναψαν φωτιές σε κάδους σκουπιδιών όπου τους έβαλαν στη μέση του δρόμου ως οδοφράγματα στην οδό Τουρνάρη, ενώ έκαψαν και αυτοκίνητα. Όλα αυτά, κάτι παραπάνω από την παρουσία της αστυνομίας, πολύ διακριτική, πάρα πολύ διακριτική, ούτε καν φαίνονταν οι αστυνομικοί, αλλά όταν έγινε η εμφάνισή τους εκεί στην Στουρνάρη, άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ εναντίον τους. Δεν ξέρω αν βλέπουμε ζωντανά εικόνα ή πλάνα, να σας πω ότι εκείνη την ώρα... Παρακολουθούμε εικόνες, Δημήτρη. Και έγινε κάτι στην οδό Στουρνάρη. Υπάρχουν περίπου 50-60 άτομα που έχουν πει μέσα στο πετσινί. Υπάρχουν άτομα που βρίσκονται κάτω στο Στουρνάρη και πετούν διάφορα κατά των αστυνομικών, όπου έχουν προσεγγίσει περίπου 150 μέτρα. Είναι πρώτη φορά που οι αστυνομικοί, παρότι ήταν ισχυρότατη η δύναμη, δεν ακολούθησε καν την πορεία των αντεξουσιαστών, που ήταν περίπου 500 άτομα. 350 άτομα έδωσε η αστυνομία, ήταν οι συγκεκριμένοι νεαροί. Πάντως, αυτά τα 150 άτομα έχουν καταφέρει και έχουν σπάσει και βιτρίνες καταστημάτων, έχουν κάψει και αυτοκίνητα. Ενώ να δούμε μέχρι ισότου, μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η ένταση στην πλατεία και στους δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που συμβαίνουν μέχρι αυτή την ώρα, όπως μας είπε ο Δημήτρης Καραστεφανής. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα να καλησπερίσω την Ιωάννα Μάντρου. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη Παπακοσταντίνου Ιωάννα. Θα δούμε τι υπόθηκε από τους μάρτυρες και τι περιμένουμε. Όμως, προηγουμένως θέλω να σταθούμε στο θέμα παραγραφής που τέθηκε σήμερα από τον κύριο Αλιβιζάτο. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Τέθηκε από τον κύριο Αλιβιζάτο, ο οποίος ήταν μάρτυρας στο δικαστήριο, είναι έγκριτος συνταγματολόγος, ο οποίος είπε ότι τα δικήματα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου έχουν παραγραφεί και η δίκη αυτή δεν έπρεπε να γίνει. Αυτό ήταν μια θέση η οποία αναλύθηκε από τον κύριο Αλιβιζάτο. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχει το γεγονός ότι η εισαγγελέας της έδρας, η κυρία Ξένη Δημητρίου, ρώτησε τον κύριο Αλιβιζάτο για τις απόψεις του, λέγοντάς του ότι το θέμα της παραγραφής για το δικαστήριο είναι ανοιχτό. Α, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό γιατί ακόμα το δικαστήριο δεν έχει επιληφθεί για αυτό το θέμα. Αυτό είναι κάτι που επιδιώκει η πλευρά Παπακωνσταντίνου? Όχι. Οι πληροφορίες μας από τους συνηγόρους και από την πλευρά του πρώην Υπουργού είναι ότι δεν θα θέσει ο πρώην Υπουργός το θέμα της παραγραφής για πολιτικούς λόγους. Δεν μπορεί να εμφανιστεί ο κύριος Παπακωνσταντίνου ότι θέλει να φύγει από τη δικαστική αίθουσα με ένα χαρτί παραγραφής. Θέλει να φύγει με ένα χαρτί που να γράφει αθώος. Όμως, αυτεπάγγελτα το δικαστήριο θα ασχοληθεί με το θέμα της παραγραφής, φέρνοντας βέβαια στην επιφάνεια τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γιατί πρέπει να σου πω ουσία ότι ο κύριος Αλιβιζάτος είπε μεν ότι τα αδικήματα Παπακωνσταντίνου έχουν παραγραφεί, στυλίτευσε όμως τον νόμο που ισχύει και τις συνταγματικές διατάξεις, τις οποίες χαρακτήρισε πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία και κάλεσε το πολιτικό σύστημα επιτέλους, μετά από αυτή τη γενική κατακραυγή ειδικών και μη ειδικών, να τροποποιήσει αυτές τις διατάξεις για να μην έχουν οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη αυτές τις ασυλίες. Τώρα, Ιωάννα, σήμερα κατέθεσε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Αρχίζουμε πια και σε επίπεδο μαρτύρων να μπαίνουμε στο ζουμί της υπόθεσης. Ναι, είναι στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αρμόδιος για θέματα πληροφορικής, ο άνθρωπος που πήρε το αρχικό CD της λίστας. Το επεξεργάστηκε και έβγαλε 20 ονόματα με εντολή του Υπουργού για να δοθούν προς έλεγχο στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ, τον Ιωάννη Καπελέρη. Απέκλεισε οποιαδήποτε παρέμβαση από την πλευρά του Υπουργού και οποιαδήποτε λαθροχειρία σε αυτό το CD. Μίλησε για τα τεχνικά θέματα, πώς έκανε τη δουλειά του. Μάλιστα. Και έκλεισε η ακροματική διαδικασία με την κατάθεση του κυρίου Αλιβιζάτου αλλά και του κυρίου Διαμαντούρου, ο οποίος μίλησε για την προσωπικότητα του πρώην Υπουργού, ενώ η δίκη συνεχίζεται την Τρίτη με τα βαριά ονόματα των μαρτύρων, Διώτης, Καπελέρης, Στασινόπουλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.
τη ματαίωση του ντέρμπι της Λεωφόρου ή τη διεξαγωγή του κεκλεισμένων των θυρών είχε ζητήσει κυρίες και κύριοι επίσημα από τις αρμόδιες αρχές το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μόλις της γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Πρόεδρου του Ολυμπιακού να καθίσει στον πάγκο των φιλοξενούμενων και όχι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του γηπέδου. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απολογήθηκε σήμερα για τα γεγονότα στο ντέρμπι, υπογραμμίζοντας την προκλητικότητα των εκπροσώπων του Ολυμπιακού, ενώ επέριψε ευθύνες και στην αστυνομία. Ακόμη και την εκένωση του γηπέδου της Λεωφόρου πριν από την έναρξη του ντέρμπι ζήτησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την αστυνομία, μόλις έγινε γνωστή η πρόθεση του Βαγγέλη Μαρινάκη να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του. Η διοίκηση της ΠΑΕ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, όπως αποδεικνύει έγγραφο που παρουσίασαν οι πράσινοι στην Πειθαρχική Επιτροπή της Super League. Ζητούμε, σε περίπτωση που σκοπεύετε να επιτρέψετε στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να παρακολουθήσει τον αγώνα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, ταυτόχρονα να προχωρήσετε στις δέουσες ενέργειες για τη μη προσέλευση των φιλάθρων εντός του γηπέδου, άλλο στην εκένωση αυτού. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επέριψε την ευθύνη για τα επεισόδια στο Βαγγέλη Μαρινάκη, που δεν τηρήσε όσα είχαν συμφωνηθεί στη συσκέψη για τα μέτρα ασφαλείας τις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του ντέρμπι. Δεν τηρήθηκε το σχέδιο να παρέχουμε ασφάλεια και η αστυνομία επέτρεψε στον κύριο Μαρινάκη να κάνει βόλτες στο γήπεδο. Οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού ήταν κανονισμένοι να καθίσουν στο μπουθ. Θεωρώ ότι υπήρξε πρόθεση να γίνουν τα επεισόδια από την πλευρά του Μαρινάκη. Είναι ο ηθικός αυτούργος. Εν τω μεταξύ, τη δική του εκδοχή για την επίθεση με μπουνιές που δέχθηκε ο Βασίλης Κωνσταντίνου από Μπράβο μέσα στο διοικητικό συμβούλιο της Super League επιχείρησε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τη λεκτική διαμάχη του κύριου Μαρινάκη με τον Αλαφούζο ακολούθησε μια προσπάθεια από τον πάντα γραφικό Βασίλη Κωνσταντίνου να εκτοξεύσει αντικείμενο εναντίον του Προέδρου του Ολυμπιακού. Άνδρας της ασφαλείας του κυρίου Μαρινάκη τον απέτρεψε ως όφιλε. Σε συνέχεια του επεισοδίου ακούσαμε τις φαντασιώσεις Αλαφούζου και Κωνσταντίνου περί Μπράβων. Όλοι γνωρίζουν το βίο και την πολιτεία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εμείς, ιδιοκτικές αρχές, αλλά και πολλοί Έλληνες που δυστυχώς έχουν πέσει θύματα των απρόκλητων επιθέσεών του. Με τη θέση που πήραν για τους τραμποκισμούς του στη Λίγκα, απέδειξαν πόσο άνανδροι, φεδροί και ψεύτες είναι. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος Κοντονής ξεκαθαρίζει πως η παρέμβαση της κυβέρνησης στο χάλι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να εξαντληθεί στην αναβολή μιας αγωνιστικής. Μιλώντας στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη στο Αθλητικό Μετρόπολης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού τόνισε πως όχι μόνο δεν θα κάνει πίσω στους συνήθεις εκβιασμούς της ΕΠΟ, αλλά υπάρχει και σκέψη να επιβάλλεται από την ίδια την πολιτεία ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν θα διστάσουμε να έρθουμε σε σύγκρουση ακόμα και με υπερεθνικούς οργανισμούς για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν για τη διαφάνεια και την πάταξη της βίας στον αθλητισμό. Μη μας απειλούν ότι δεν θα συμμετάσχουν ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να μη συμμετάσχουν. Εάν είναι να ματοκυλίζεται η Ελλάδα κάθε Σαββατοκυριακό, να μη συμμετάσχουν. Τάξη όμως θα βάλουμε. Εδώ έρχονται άλλοι και σου λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό το 1, το 2, το 3 που προγραμματίζεις να κάνεις για να υπάρχει εξυγίαση και εκδημοκρατισμός στους φορείς του ποδοσφαίρου, διότι αυτό εμπίπτει στο αυτοδιοίκητο, δεν σου πέφτει λόγος και μόνο εγώ μπορώ να αποφασίσω. Ναι, λοιπόν αυτό τέρμα. Και αυτή η κίνηση του κυρίου Κοντονή έχει να κάνει ακριβώς με την πολιτική βούληση που διαθέτει αυτή η κυβέρνηση, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε χρόνια στα ελληνικά γήπεδα να πάρουν επιτέλους τέλος. Και γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει αυτή την πολιτική βούληση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά έχει ενημερωθεί από τον κύριο Κοντονή και του έχει δώσει την αρμοδιότητα και όλη την ευθύνη να χειριστεί αυτό το ζήτημα και να ενημερώνει προσωπικά τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να μπει επιτέλους ένα τέλος σε αυτά τα έσχη τα οποία βλέπουμε να διαδραματίζονται στα ελληνικά γήπεδα. Η επανεξέταση της κατάστασης από τον Υφυπουργό θα γίνει την προσεχή Τετάρτη. Ωστόσο, τίποτα δεν δείχνει αυτή τη στιγμή πως σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος ώστε να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα, τη στιγμή που η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ακόμη δεν έχει πάρει στα χέρια της τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης που διακόπηκε βία, παρά το γεγονός πως τα έχει ζητήσει. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά η αποκάλυψη της ταυτότητας του Δήμιου των Τζιχαντιστών από τον BBC. Την ταυτότητα λοιπόν του τζιχαντιστή που συγκλώνησε τον πλανήτη, αποκεφαλίζοντας μπροστά στην κάμερα 5 δυτικούς ομήρους, αποκάλυψε σήμερα το βρετανικό δίκτυο BBC. Εν τω μεταξύ, 2 νέα σοκαριστικά βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα, στα οποία τζιχαντιστής, ελεύθερος σκοπευτής, στοχεύει και σκοτώνει εν ψυχρό. Ενώ σε άλλο βίντεο, όχλος φανατικών Ισλαμιστών καταστρέφει αρχαία κάλπατα στη Μοσούλη του Ιράκ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι απαγωγές σε εκατοντάδων άμαχων χριστιανών στη Συρία.
Βρετανός υπήκοος είναι σύμφωνα με το BBC ο μαυροντημένος δήμιος των τζιχαντιστών που πρωταγωνίστησε στους αποκεφαλισμούς 5 δυτικών ομήρων. Πρόκειται για τον γεννημένο στο Κουβέιτ, Μοχάμεντε Μουάζι, 27 ετών, γόνο ευκατάστατης οικογένειας που μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο, απόφυτο κολεγίου με δίπλωμα προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Εμουάζι πιστεύεται ότι εντάχθηκε στους τζιχαντιστές το 2012, έτος που έφτασε στη Συρία και εκτότε αναδείχθηκε σύμβολο της βαρβαρότητας του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Βαρβαρότητα δίχως τέλος με ακόμα ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για την απάντηση των τζιχαντιστών στην ταινία American Sniper που εξιστορεί τη δράση ενός ελεύθερου σκοπευτή στο Ιράκ. Στο βίντεο, υπό τον ήχο ψαλμωδιών, ένας τζιχαντιστής επιλέγει και εκτελεί ανθρώπινους στόχους. Ένα ισλαμιστικό μένος που δεν εξαντλείται στους ανθρώπους. Μαχητές του Χαλιφάτου καταστρέφουν αρχαία γάλματα και αγγεία στο Ιρακινό Μουσείο της Μοσούλης. Κάποια από αυτά χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα π.Χ. Άντεξαν στους αιώνες, όχι όμως το ανθρώπινο μίσος. Εν τω μεταξύ, συναγερμό στη Νέα Υόρκη, όπου δύο υπήκοοι Ουσμπεκιστάν και ένας από το Καζακστάν συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ενώ ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στη Συρία. Μετά από πολύμινη έρευνα του FBI, οι τρεις κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο την παροχή υποστήριξης σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση. Όπως αποκαλύφθηκε, σχεδίαζαν ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, βομβιστική επίθεση σε παραθεριστικό θέρετρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, αλλά ακόμα και χτύπημα κατά του Προέδρου Ομπάμα. Όλα αυτά την ώρα που χριστιανικοί πληθυσμοί παραμένουν στο στόχαστρο των τζιχαντιστών. Τις τελευταίες ημέρες πάνω από 220 Ασσύριοι χριστιανοί έχουν απαχθεί στη βορειοανατολική Συρία και η τύχη τους αγνοείται. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μετά τον Ομπάμα που συμφώνησε με Κινέζους και Ινδούς να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σειρά έχει ο Ολλάντο, ο οποίος σε επίσημη επίσκεψή του στις Φιλιππίνες διαβεβαίωσε ότι το Δεκέμβριο στο Παρίσι θα υπογραφεί η Παγκόσμια Συμφωνία για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης. Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφεται έντονη κινητικότητα στον τομέα της κλιματικής διπλωματίας. Ο Γάλλος πρόεδρος θέλησε και αυτός με τη σειρά του σε επίσημη επίσκεψη στις Φιλιππίνες, μια χώρα που χτυπήθηκε πολύ από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να επισημάνει το επίγον του πράγματος, προβλέποντας ακόμη και πολεμικές σειράξεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή στάθηκε πολύ σκληρή με τις Φιλιππίνες. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν σε ετήσια βάση, ένα ή περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα αφαιρούν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, δημιουργούν κύματα προσφύγων και προκαλούν ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Στο διήμερο επίσημο ταξίδι του στις Φιλιππίνες, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, εν όψη και της Διεθνούς Κλιματικής Συνόδου που θα γίνει στο Παρίσι τον επόμενο Δεκέμβρη, τόνισε την ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε κλιματικό φόρουμ στη Μανίλα. Αν ο πλανήτης συνεχίσει να θερμαίνεται και την επόμενη δεκαετία, αυτό θα οδηγήσει σε γενικευμένες σειράξεις. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των καταστροφών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, αλλά θα οδηγηθούμε σε πόλεμο και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της προηγούμενης κλιματικής συνόδου στο Περού, η παγκόσμια κοινότητα αναμένει θετική απόκριση από τους ηγέτες στο Παρίσι και κυρίως όλοι περιμένουν μια δεσμευτική συμφωνία που θα οδηγεί στην εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων και σε ένα άλλο διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Έχουμε όλοι κινητοποιηθεί και είμαστε ενωμένοι γιατί έχουμε μόνο ένα πλανήτη και μόνο μια ζωή και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι το ενδιαφέρον της Γαλλίας για το κλίμα είναι μάλλον όψιμο και συνδέεται με το γεγονός ότι ανέλαβε τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Κλιματικής Συνόδου για το 2015. Σε κάθε περίπτωση, οι συνεχείς αναφορές των ηγετών μεγάλων χωρών στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και η ενθάρρυνση εξέβρεσης παγκόσμιας λύσης μπορεί να φρενάρουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να γλιτώσουν στο μέλλον εκατομμύρια ζωές από την Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και τις χώρες του Ειρηνικού που πληρώνουν για κάποιο λόγο ακριβά το τίμημα της ανάπτυξης της Δύσης μέσω τις υπέρμετρες χρήσεις των ορυκτών καυσίμων.
Και στα καλά νέα της ημέρας, μια επαναστατική θεραπεία για την αποκατάσταση της όρασης. Το πράσινο φως στην πρώτη θεραπεία με βλαστοκύτταρα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων. Πρόκειται για μια ιταλική καινοτομία που αφορά στην αποκατάσταση εγκαυμάτων στον κερατοειδή του ματιού. Η θεραπεία ολόκληρη, όπως λέγεται, βασίζεται στην καλλιέργεια βλαστοκυτάρων, τα οποία στη συνέχεια εμφυτεύονται και βοηθούν στην αναγέννηση του κερατοειδούς χιτώνα. Χωρίς αυτή, ο ασθενής μπορεί να οδηγηθεί σε τύφλωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο φάρμακο θα είναι διαθέσιμο στο προσεχές μέλλον για Ευρωπαίους ασθενείς, ενώ αποτελεί ένα ορόσημο στην αναγεννητική ιατρική που σημειώνει καθημερινά νέα άλματα προόδου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξοντωτική ποινή επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λίγκα στον Παναθηναϊκό για τα γεγονότα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τιμώρησε τους πράσινους με αφαίρεση 3 βαθμών, ποινή 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Στον διεθνή χώρο και το Champions League, όπου χθες η Μονακό επιβλήθηκε με 3-1 της Arsenal στο Λονδίνο, την ίδια ώρα η Leverkusen για τη φάση των 16 επιβλήθηκε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτη στη Γερμανία. Η μεγάλη έκπληξη στους πρώτους αγώνες των 16 του Champions League έγινε στο Emirates. Η Μονακό νίκησε 3-1 την Arsenal και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στους 8 της διοργάνωσης. Στο 38, ο Κοντόγκμπι άνοιξε το σκορ, καθώς το σουτ που επιχείρησε βρήκε στην πλάτη του Μερτζεζάκερ, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον Ospina. Σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Μπερμπάτοφ από ασίστ του Μαρσιάλ έγραψε το 0-2 στο 53. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τσάμπερλεϊν με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή μείωσε σε 1-2 για τους κανονιέριδες. Οι όποιες ελπίδες των Λονδρέζων έσβησαν στο 94 σε ακόμα μία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων με τον Καράσκο να εκτελεί τον Ospina και να διαμορφώνει το τελικό 1-3. Κατώτερη του αναμενόμενου εμφανιστική Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπάι Αρένα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τη Λεβερκούζεν, η οποία θα πάει στη ρεβάνς του Βισέντε Καλντερόν στις 17 Μαρτίου, έχοντας ένα μικρό προβάδισμα για πρόκριση. Η γερμανική ομάδα κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, είχε δοκάρει στο 26 με τον Σπάχιτς, αλλά τελικά στο 57 έφτασε στον γκολ με τον Τζαλχάνογλου από ενέργεια του Μπελαραμπή. Στο 77ο λεπτό τα πάντα τελείωσαν για την Ατλέτικο όταν ο Τιάγκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως οι παίκτες του Ρότζερ Σμιτ αποφάσισαν να μην ρισκάρουν και κράτησαν με άνεση το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Στις αγορές τώρα, πτώση 2% κατέγραψε ο γενικός δείκτης στην Αθήνα. Στις ευρωπαϊκές αγορές είχαμε κέρδη. Στη Wall Street τώρα, Dow Jones και Nasdaq είχαν μεικτά πρόσημα πριν από λίγο, μικρές μεταβολές. Στις ισοτιμίες έπεσε το ευρώ εναντί δολαρίου και γεν, ανέβηκε το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το ιαπωνικό. Μεικτά πρόσημα και για τις αγορές του αργού πετρελαίου, άνοδο κατέγραψε η τιμή του χρυσού στα 1.203 δολάρια ιούγκια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πιο βροχερή μέρα φαίνεται πως θα είναι η αυριανή, ενώ άστατος θα είναι ο καιρός και το Σαββατοκυριακό. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Ξεκινάμε από το βόρειο-ανατολικό άκρο της Ελλάδας. Το Δέλτα του Εύρου λοιπόν εδώ. Ο Γιώργος ανέβασε τη φωτογραφία. Η επόμενη είναι το κάθισμα της Λευκάδας, ένα χειμωνιάτικο κάθισμα Λευκάδας, χωρίς ομπρέλες. Η Σύση έβαλε τη φωτογραφία. Και πάμε προς τη Σκύρο, ο μόλος Σκύρου, τώρα το τρίμερο της Καθαρής Δευτέρας από την Έλα. Και η τελευταία φωτογραφία είναι λες και είναι βγαλμένη από παραμύθι, Πάρνηθα, με τα χιόνια της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Χρήστος την ανέβασε. skykeros.gr, ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Όποιος καιρός λοιπόν, αύριο Παρασκευή, σε όλη τη χώρα θα εκλωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια στορινά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την κεντρική και μέσα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και κυρίως στα νότια πελάγη τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 14 με 15 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 17 βαθμούς. Στην Αττική η συννεφιά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα φαίνεται πως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική 4 με 6 από 4 και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 10 έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα θα εκλωθούν βροχές, ίσως και παροδικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι
δυνάμει θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 8 έως 13 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή, ο καιρός θα είναι άστατος στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια πελάγη τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Το Σάββατο στα νότια ίσως και 7 για λίγο. Και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή έως 13 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, έως 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι σαφώς καλύτερος, δεν θα λείψουν βέβαια οι λίγες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, και φαίνεται πια πως την Τρίτη θα είναι βελτιωμένος σε ολόκληρη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Παρακολουθήστε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας καθημερινά live on demand και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Στη διάθεσή σας πάντα η σελίδα του Sky στο Facebook, όπως επίσης και το account μας στο Twitter για όλες τις εξελίξεις στη διάρκεια της ημέρας. CSI Miami αμέσως τώρα από όλους εμάς. Καλή σας νύχτα.